έναν βαθμό χρειάζεται το Αποέλ στο αυριανό παιχνίδι με τον Ερμή για να κατακτήσει το 24ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και τρίτο συνεχόμενο. Οι γαλαζοκίτρινοι έρχονται με φόρα από την προημερών επιτυχία του στο κύπελο και είναι πανέτοιμοι για τη στέψη. Οι δύο εξέδρες του γηπέδου Αμόχωστος θα είναι κατάμεστες από τους οπαδούς της ομάδας που εξαφάνισαν τα διαθέσιμα εισιτήρια και προετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους να γιορτάσουν την επιτυχία τόσο στο γήπεδο όσο και στη συνέχεια στο οίκημα του σωματείου. Οι επίδοξοι πρωταθλητές θα δώσουν τον τελευταίο τους αγώνα έχοντας σημαντικές απουσίες. Αλονεύτης, Αμορίν και Σωτηρίου δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού, ενώ Σέρτζιο και Βινίσιους θα λείψουν λόγω τιμωρίας. Τον αγώνα θα παρακολουθήσει και ο νέος προπονητής της ομάδας Ντομίνγκος Πασιένσια, ο οποίος έκανε ήδη τις πρώτες του σκέψεις σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Ο ίδιος ωστόσο έδειξε το δρόμο και έδωσε χθες το σύνθημα της απόλυτης συγκέντρωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εγώ θέλω οι παίχτες να επικεντρωθούν στο παιχνίδι και στις ευθύνες του παιχνιδιού της Κυριακής. Έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Σιγά σιγά θα με γνωρίσετε και θα μπορέσετε να καταλάβετε πώς δουλεύω. Ο Πορτογάλος σε συνεργασία με τον Γκουστάβο Μαντούκα και τη διοίκηση θα μπουν στα βαθιά του προγραμματισμού από τη Δευτέρα. Τα θέματα είναι πολλά και θα κυλήσουν παράλληλα. Με προτεραιότητα τα συμβόλαια που λήγουν, 9 συνολικά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς τους παίχτες θα παραμείνουν.